Η κουκουβάγια της Αθηνάς είναι το σύμβολο της σοφίας. Και πετάει το σούρουπο, λέει ο Χέγκελ, διότι οι θεωρητικοί και οι φιλόσοφοι ποτέ δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που γίνεται όταν γίνεται. Μόνο όταν πλησιάζει προς το τέλος τους, κάπως ψιλοχανεμίζονται και αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ, φίλοι, στην πλατεία, η ρίση του Έγελου πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Πρώτον, εδώ στο Σούρουπο, δίπλα στην παλιά αγορά, φτιάχνουμε μια νέα πολιτική φαντασίωση, μια νέα πολιτική φαντασία που αλλάζει την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αυτή την πολιτική φαντασία, αυτό το τεράστιο που έχετε πετύχει και που αυτή τη στιγμή όλη η προοδευτική Ευρώπη και όλος ο προοδευτικός κόσμος σας κοιτάει σαν την αιχμή του δόρατος εναντίον του νεφιλοθερισμού και της πολιτικής διαφθοράς, πρέπει να το κρατήσετε, να το κρατήσουμε και να το κάνουμε τον δόρατο για την αλλαγή όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή. Προσθέστε στην εικόνα του Σούρουπου και το Σαγκάρι που κήκε. Νομίζω ότι πιστός τουλάχιστον σε αυτά που συνήθεια στην αρχή, θα επιμείνω ότι η συνθήκη της άμεσης δημοκρατίας είναι ισότητα και μοίρασμα ταυτόχρονα. Που σημαίνει ότι αυτό που ζούμε και αυτό που διεκδικούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στις πλατείες δεν είναι μόνο μια ισότητα γνώμης, δεν είναι μόνο μια ισότητα συμμετοχής, αλλά και μια διαδικασία αλληλεγγύης και αλληλοστήριξης, η οποία γεννάει από κάτω νέους θεσμούς που αντιστέκονται, διαμορφώνουν νέες προοπτικές σε σχέση με την κοινωνία που υπάρχει και σε σχέση με την εξουσία που διαμορφώνεται από πάνω. Σε αυτή την προοπτική συμπαθάτε με, αλλά πιστεύω ότι η άμεση δημοκρατία είναι κάτι που γεννιέται αναγκαστικά από κάτω. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε την άμεση δημοκρατία με συνταγματική μεταρρύθμιση. Θα την κερδίσουμε στις πλατείες, στους χώρους που κινούμαστε, θα ιδρύσουμε εμείς τους δικούς μας κοινωνικούς χώρους που θα έχουν λειτουργικό τους υπόδειγμα την άμεση δημοκρατία και όχι πρόσθετη συνθήκη θεσμισμένη απ' έξω. Έτσι νομίζω ότι πορευτήκαμε μέχρι τώρα αυτές τις μέρες, έτσι γεννήσαμε πολιτικά γεγονότα. Έτσι ζητήσαμε, αλλά νομίζω ότι κάναμε και κάτι παραπάνω. Έτσι δημιουργήσαμε πράγματα. Αυτό που συνέβη στο Σύνταγμα δεν ήταν η άθροιση ανθρώπων που με ένα καινούργιο τρόπο διαμορφώσαν κοινά αιτήματα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που συνέβη στο Σύνταγμα στις πλατείες της Ισπανίας, στις εξεγερμένες πλατείες της Τινησίας και της Αιγύπτου, ήταν κάποιοι άνθρωποι διάλεξαν επιτέλους να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, όχι να ζητήσουν μόνο, αλλά να πράξουν στην κατεύθυνση μιας άλλης κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ήττα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, θα σας στεναχωρήσω λίγο και με αυτά που είπε ο φίλος που είναι. Πού είσαι, εκεί. Λοιπόν, ήρθαν κι άλλοι συμπολίτες εδώ και μου είπανε «Μανώλη, σε έχουμε ανάγκη». «Μανώλη, σε έχουμε ανάγκη». Όσο θα λέτε «Μανώλη, σε έχουμε ανάγκη», τόσο θα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν έχετε ανάγκη από κανένα. Αγαπητοί συμπολίτες, εάν δεν νιώσετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας τον ίδιο, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Και επειδή πιστεύω ότι νιώθετε, γιατί όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται εδώ τόσες ώρες αποδεικνύει ότι αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι σας είπα, να μην το πάρετε ότι είναι σωστό. Να το αμφισβητήσετε, να λογαριάσετε ότι είναι μια άποψη και να ξεκινήσετε πώς να την αντιστρέψετε. Η προσπάθεια αντιστροφή των απόψεων μου και των άλλων.
στην προσπάθεια αυτή θα βρεθεί η αλήθεια. Η αλήθεια δεν βρίσκεται με τη γνώμη μονάχα ενός. Και ας με επιτραπεί τώρα, μέχρι τώρα δεν με διακόψεις καθόλου, μου σήκωσε ένα λεπτό, αλλά με επιτραπεί σε κάτι εντελώς προσωπικό. Αυτό το διάστημα σκεφτείτε είναι 89 χρονών και 8 μηνών. Πεθαίνουνε κάθε μέρα σχεδόν σύντροφοί μου από εκείνη την εποχή με τα ανεκπλήρωτα όνειρά μας. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται κάθε μέρα, τους αποχαιρετώ και απόψε θα με επισκεφτούν. Τι σας κάνει εντύπωση? Από τα κορφογούνια της ιστορίας θα ξεκινούν, θα βγουν απάνω και θα με ρωτήσουν: Μανώλη, τι έγινε, τι είναι η ιδέα μας για όλα τα ιδανικά που την τραβολογάτε εδώ, δείτε πώς πάει. Θα μπορώ να τους απαντήσω σήμερα. Θα μπορώ να τους απαντήσω. Ότι σύντροφοι, συναγωνιστές και συμπολεμιστές, τα όνειρά μας βρίσκουμε δικαίωση στις λαϊκές συνάξεις του Συντάγματος. Την όλη αυτή προσπάθεια αναγέννησης και δημοκρατίας και του λαού μας. Τι να πω και εγώ τώρα, μιλάω από αυτό. Το βασικό για μένα είναι η πρώτη μεγάλη κατάκριση που προτού πολύ πριν παρέχει την κυβέρνηση και έχουμε αυτές τις εξελίξεις, είναι ότι το κέντρο της πόλης ξαναζωντάνεψε. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκριση, αν το πω μας τώρα που συνέκαμε πριν από ένα μήνα, έτσι. Νομίζω ότι αυτό που βάλαμε από την πρώτη στιγμή είναι να αφήσουμε πίσω αυτά που μας χωρίζουν και να βρούμε αυτά που μας ενώνουν. Και έτσι θα βρούμε τη δύναμη και όλα είναι δυνατά. Θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ακόμα θέμα για την άμεση δημοκρατία. Πιστεύω ότι είναι ανεξάρτητο το θέμα. Υπάρχουν πολλά σημεία, στοιχεία, χαρακτηριστικά, ιδέες, αντιλήψεις, θεσμοί, επιχειρήματα που δεν υπόθηκαν σήμερα. Πιστεύω λοιπόν πρέπει να ξαναγίνει μια συζήτηση. Για το απαιτεί, βλέπω ο κόσμος εδώ πέρα είναι ένθερμος, ζωντανός και πρέπει πια να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα, διότι είναι πολύ σημαντικά, σημαντικότερα. Αυτό που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή και βασικό χαρακτηριστικό της άμεσης δημοκρατίας είναι η συγκρότηση ενός δημοσίου χώρου. Αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι Ελλάδα που είναι διαλυμένος ανύπαρκτος, αλλά και σε όλη τα δυτικά αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα δεν υπάρχει δημόσιος χώρος με την ουσιαστική έννοια. Είναι ιδιωτικός χώρος, διότι τον λυμένονται και τον λαϊλατούν τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα κόμματα, οι αντιπροσωπεύσεις, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, εξανδραποδισμού και ευνοχισμού, η ολιγαρχία, η οικονομική, οι ιδεολογίες και όλα τα σχετικά. Ο δημόσιος χώρος συγκροτείται όταν οι άνθρωποι βρίσκονται, συζητούν συλλογικά, σε συλλογικότητες, με επιχειρήματα και όταν φεύγουν οι άνθρωποι, όταν δεν συνευρίσκονται, τότε πάλι να υφίσταται ο δημόσιος χώρος. Είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο της άμεσης δημοκρατίας. Θέλω λοιπόν να πω ότι καμιά φορά ακούμε ότι, και ίσως εμέσως σήμερα υπόθηκαν, ότι είναι δύσκολο να πάμε στην άμεση δημοκρατία, είναι ουτοπία, είναι μη ρεαλιστικό κτλ. Εγώ πιστεύω ότι άλλα πράγματα είναι ουτοπίες. Πιστεύω ότι το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας ή της αυτονομίας, αν θέλετε, είναι όχι ουτοπία, αλλά ευτοπία.
Με ποια έννοια? Δεν εννοώ κάποια ιδανική και τέλεια κοινωνία άπαξ διαπαντός, αλλά εννοώ αυτόν τον δημόσιο χώρο που η κοινωνία και εμείς εδώ έχουμε βρει, έναν τόπο δηλαδή, να συζητάμε, να διαλεγόμαστε ελεύθερα, δημοκρατικά και να θέλουμε να βάζουμε τη θέλησή μας και τα όνειρά μας, έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται, να καθορίσουμε το μέλλον μας, έτσι. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι οι βασικές αρχές της άμεσης δημοκρατίας είναι: από τη στιγμή που οι αποφάσεις αφορούν όλη την κοινωνία, πρέπει να λαμβάνονται από όλη την κοινωνία. Είναι πολύ απλό. Από τη στιγμή που οι νόμοι αφορούν όλη την κοινωνία, πρέπει να λαμβάνονται άμεσα από όλη την κοινωνία. Και για να τελειώσω με ένα πολύ ωραίο του Κορνήλιου Καστοριάδη, ο οποίος πρώτος σημειωτέων έβαλε την άμεση δημοκρατία και το πρόγραμμα της αστυνομίας στην πολιτική πρακτική και στην πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, είναι το εξής. Το μότο δηλαδή της άμεσης δημοκρατίας είναι: όχι στην εκτέλεση των αποφάσεων, χωρίς συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων. Ευχαριστώ. Θα κλείσουμε εδώ το πρώτο μέρος της σημερινής εκδήλωσης και παρακαλώ πως την άλλη φορά οι καλεσμένοι να μου επιτρέψουν να μην ξεκινήσω με εκείνους. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον υπέροχο λαό μας που έχει βγει στους δρόμους και τις πλατείες και μας επιτρέπει να οργανώνουμε αυτά που οργανώνουμε. Ανάμεσά τους ένα μεγάλο ευχαριστώ στους περίπου 100, αν θυμάμαι καλά, 150 έχω ξεχάσει, που έχουν κατασκηνώσει στην πλατεία και η ζωή τους είναι εδώ και 25 μέρες πάνω στις πλατείες της πλατείας. Σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε ομάδες και προσπαθούν και το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής τους έχει και αυτόν μεταφερθεί πάνω στην πλατεία. Σίγουρα σε όλους αυτούς που την Τετάρτη δώσαν τη μάχη ώστε να επανακατακτήσουμε την πλατεία μαζί με αυτούς τους γιατρούς, μαζί με αυτούς το λιράρι που μας κράτησε ζωντανούς και μας έκανε να τραγουδάμε και να χορεύουμε και όλους όσους ήταν αλληλέγγυοι στους διπλανούς τους. Τέλος να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που ήρθαν είτε από μακριά είτε είναι εδώ μαζί μας όλες αυτές τις μέρες και μας έδωσαν κάποιες πιο τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες απόψεις για αυτό που αναζητούμε και ονειρευόμαστε όλοι, την άμεση δημοκρατία. Σας ευχαριστούμε πολύ.